Καλημέρα σε όλους σας. Λοιπόν, καλημέρα. Έχουμε τη μετατροπή του οργανισμού. Και καλή εβδομάδα, καλή Σαρακοστή. Χρόνια πολλά σε όλους σας. Έχουμε τη μετατροπή του οργανισμού γεωργικών ασφαλίσεων, του ΟΓΑ, σε οργανισμό προνοιακών επιδομάτων και κοινωνικής αλληλεγγύης, ο ΠΕΚΑ. Θα μας επιτρέψετε, κυρία Υπουργέ, να μας δώσει το πρώτο στίγμα ο συνάδελφος, ο Θάνος ο Τσίρος, για να έρθουμε να το συζητήσουμε μετά μέσα στο θέμα, να μας δώσει την εικόνα ο Θάνος. Πολύ ωραία, ναι. Το στίγμα, βέβαια, το στίγμα το έδωσε η κυβέρνηση και η ίδια η κυρία Φωτίου και χθες με την ομιλία της στη Βουλή. Το νομοσχέδιο κατατέθηκε, πέρασε. Μιλάμε πλέον για έναν οργανισμό ο οποίος έχει δύο στόχους. Ο ένας στόχος είναι να μαζευτούν σε ένα σημείο όλα τα επιδόματα κοινωνικής πολιτικής, ασφαλώς να υπάρχει και καλύτερος έλεγχος και από εκεί και πέρα και ένα σε βάθος χρόνου να υπάρχει και μια καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Είπε και χθες η κυρία Φωτίου στη Βουλή ότι ο στόχος είναι μέσα από ηλεκτρονικές διαδικασίες να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα σημείο να χορηγούνται τα επιδόματα, να γίνονται οι έλεγχοι χωρίς να χρειάζεται να υφίστανται οι ενδιαφερόμενοι και οι δικαιούχοι μια ταλαιπωρία η οποία κακά τα ψέματα εξακολουθεί και υπάρχει και σήμερα. Βέβαια, για να φτάσουμε στο σημείο να ολοκληρωθεί αυτό το πράγμα, θα μας τα πει και η κυρία Φωτίου στη συνέχεια, θα χρειαστεί η κυρία Φωτίου αρκετός χρόνος, υπουργικές αποφάσεις, να ξεκαθαρίσουμε διαδικασίες και ήδη οι απορίες από τους πολίτες είναι αρκετές σε σχέση με το τι είναι αυτό που έρχεται την επόμενη μέρα. Άρα νομίζω ένα πρώτο βασικό ερώτημα είναι να μας πείτε ποια θα είναι τα επιδόματα που από αύριο θα δίνει ο νέος οργανισμός και τι θα περιλαμβάνει η λίστα με βάση τους ιδιασμούς σας στο άμεσο μέλλον, διότι ο νόμος μέσα από ό,τι είδα μιλάει για έκδοση υπουργικών αποφάσεων όπου σιγά σιγά θα εμπλουτίζεται η γκάμα των επιδομάτων που θα χορηγούνται μέσα από τον νέο οργανισμό, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ακριβώς, κύριε Σύρο. Νομίζω ότι είπατε πάρα πολύ καλά, παρουσιάσατε όλο το θέμα του ΟΠΕΚΑ. Ο ΟΠΕΚΑ πιστεύω ότι είναι ένας πολύ σημαντικός οργανισμός με τεράστια εμπειρία ήδη, γιατί οι υπάλληλοι του είναι από τον παλιό ΟΓΑ, 280 υπάλληλοι, θα κάνουν όλη την ψηφιακή απονομή των επιδομάτων. Επιμένω σε αυτό, διότι ακριβώς σημαίνει ότι δεν θα μεσολαβούν ανθρώπινα λάθη όσο είναι δυνατόν, αλλά από την άλλη θα είναι ένας ελεγκτικός μηχανισμός για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Θα έχουμε έναν μηχανισμό δηλαδή ο οποίος θα ελέγχει και πιθανές παρατυπίες ή λάθη. Αυτό είναι ο ΟΠΕΚΑ. Αυτό που βέβαια δεν είπατε και νομίζω είναι το πιο σημαντικό πριν έρθουμε στα τεχνικά δεδομένα είναι ότι ο ΟΠΕΚΑ είναι ο δεύτερος πυλώνας του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης που για πρώτη φορά εγκαθιδρύεται στη χώρα μας. Τι είναι αυτό το ΕΣΥ Κοινωνικής Αλληλεγγύης? Μάλιστα. Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αυτό έχει δύο πυλώνες και οι δύο ψηφιακοί. Ο ένας ψηφίστηκε το 2016 και υλοποιείται σήμερα σε όλη τη χώρα. Είναι τα 240 κέντρα κοινότητας με ενιαίο πληροφοριακό σύστημα όπου κάθε ένας από μας, και επιμένω σε αυτό, όλοι οι Έλληνες πολίτες, δεν αφορά μόνο τους άπορους, δεν αφορά μόνο τους ηλικιωμένους, δεν αφορά μόνο τους ανάπηρους ή τους άστεγους ή τους Ρωμά, αφορά όλους μας. Πηγαίνουμε λοιπόν εκεί με το αφημί μας. Να πάμε λίγο συγκεκριμένα. Ή με το άμκα μας. Ναι. Και μας λέει ο υπάλληλος που είναι. Κυρία Φωτίου, ακούστε κύριε Σύρο για να καταλάβει ο κάθε Έλληνας. Ναι, εντάξει. Κυρία Φωτίου, απλώς ήθελα. Τι ακριβώς συμβαίνει? Ναι, να πάμε λίγο συγκεκριμένα, διότι ουσιαστικά από τώρα, από τις επόμενες ημέρες, θα ξεκινήσετε με αυτό το περίφημο πιλωτικό πρόγραμμα. Οπότε θα ήθελα να δώσουμε σαφείς οδηγίες στον κόσμο τι είναι αυτό που τον περιμένει. Αυτό είναι για την αναπηρία. Ναι. Ο ΟΠΕΚΑ δεν δίνει μόνο την αναπηρία. Όχι. Προφανώς δεν δίνει μόνο όλα τα προνοιακά. Δεν γνωρίζετε όλο αυτό το πεδίο. Αφήστε με. Αλλά οι τηλεθεατές θα σας αφήσουμε, αλλά να καταλάβουν και οι τηλεθεατές, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο της παρουσίας σας. Αρχίζουμε. Ποια επιδόματα θα δίνει ο νέος οργανισμός? Ναι, κύριε Μερτζάνη, περιμένετε. Περιμένετε, γιατί αν δεν καταλάβει ο κάθε Έλληνας
τι δυνατότητες έχει, δεν κάνουμε δουλειά εδώ. Ναι, τον παραπληροφορούμε. Δηλαδή είπα ξανά ότι πηγαίνει στα κέντρα κοινότητας με το άφημί του και με τα άμκα του και ρωτάει τι επιδόματα μπορώ να παίρνω, τι υπηρεσίες μπορείτε να μου δώσετε, μου δίνει το κράτος, τι προγράμματα μπορώ να μπω, ανεργίας, εκπαίδευση κτλ. Πρώτα λοιπόν θα πάει στα κέντρα κοινότητας. Μόλις του πει ο υπάλληλος, επειδή έρχεται μπροστά στην οθόνη του η κατάστασή του προσυμπληρωμένη, τότε τον βοηθάει να κάνει την αίτηση. Είτε για το ΚΕΑ, είτε για την αναπηρία, είτε για τα οικογενειακά επιδόματα. Βλέπετε, είμαι πολύ συγκεκριμένη. Μάλιστα. Τότε αμέσως η αίτησή του μεταβιβάζεται στον ΟΠΕΚΑ. Ο ΟΠΕΚΑ διασταυρώνει 6 βάσεις δεδομένων του κράτους και του λέει σε χρόνο ρεκόρ, δηλαδή σε 2 ή 3 λεπτά ή 4, ακριβώς τι επίδομα θα πάρει, πότε θα το πάρει και σε ποιο λογαριασμό του θα πιστωθεί. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα σύστημα διπλό. Μάλιστα. Αν δεν το καταλάβουν αυτό οι Έλληνες πολίτες... Μάλιστα. Κυρία Φωτίου, πότε θα ξεκινήσει η λειτουργία... Θα εξακολουθούν να ταλαιπωρούνται. Πότε θα ξεκινήσει, κυρία Φωτίου, η λειτουργία του νέου φορέα? Ο νέος φορέας είναι σε λειτουργία από την ψήφισή του. Δηλαδή, μόλις δημοσιευτεί, είναι σε λειτουργία. Όλα τα οικογενειακά επιδόματα θα γίνονται με τον τρόπο που σας είπα. Πρώτα δηλαδή στα κέντρα κοινότητας και μετά στη διασταύρωση του ΟΠΕΚΑ. Θα γίνεται άμεση γνώση του ενδιαφερόμενου πόσα χρήματα θα πάρει και πότε. Καταλαβαίνουμε, κυρία Φωτίου, ότι μάλλον έχει μια επιστροφή και σας δυσκολεύει. Αν μπορούμε να το βελτιώσουμε αυτό, πρέπει να έχετε μια επιστροφή στο αυτή σας, του λόγου σας, και λίγο σας μπερδεύει αυτό, σας δυσκολεύει. Αν μπορούμε και αν όντως ισχύει να το βελτιώσουμε... Αλήθεια είναι αυτό. Έχω επιστροφή και κάνω υπεράνθρωπες προσπάθειες. Σας κατάλαβα, κυρία Φωτίου, λίγο αν μπορούμε να το βελτιώσουμε αυτό της κυρίας Φωτίου, για να μπορέσει λίγο να μας εξηγήσει με μεγαλύτερη ευκολία. Τώρα, αν μπορούμε να κάνουμε μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση, γιατί έχει και το πρόβλημα της επιστροφής η κυρία Φωτίου. Σας μεταφέρω ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα που φαντάζομαι απασχολεί όλο τον κόσμο. Σήμερα πηγαίνουν και στους δήμους για επιδόματα, πηγαίνουν σε ορισμένες περιπτώσεις και αλλού για επιδόματα, όπως παραδείγματος χάρη στα ασφαλιστικά ταμεία. Ο στόχος είναι αυτά σιγά σιγά να γίνουν ένα. Θα σταματήσουμε να απευθυνόμαστε στους δήμους, και αυτό κολλάει και με το προηγούμενο ερώτημα που σας έκανα για αυτή την περίφημη πιλωτική φάση με τα αναπηρικά επιδόματα στην Αττική. Δεν σας ρωτώ κάτι άλλο, γιατί έχετε και το θέμα της επιστροφής, να μπορέσουμε να πάρουμε μια απάντηση. Όχι, μπορώ να κάτσω όση ώρα θέλετε και τώρα δεν έχω επιστροφή. Λοιπόν, ακούστε με. Στους δήμους θα πηγαίνουν πάντα με την έννοια ότι θα πηγαίνουν στα κέντρα κοινότητας. Τα κέντρα κοινότητας είναι στους δήμους. Η διαφορά είναι ότι δεν θα γίνεται με το χέρι, ούτε θα γίνεται η διαδικασία από το Δήμο. Η διαδικασία θα γίνεται ψηφιακά, όπως σας είπα, και η απόδοση του επιδόματος θα γίνεται ψηφιακά μέσω ΟΠΕΚΑ. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πάνε ούτε στον ΟΠΕΚΑ, σωστά? Θα πάνε λοιπόν στο Δήμο και θα κάνουν ηλεκτρονική αίτηση. Θα τους βοηθήσει ο υπάλληλος που είναι στο κέντρο κοινότητας. Αλλά μπορούν να την κάνουν και από το σπίτι τους, όπως την κάνουν στο ΚΕΑ. Μάλιστα. Είναι σαφές αυτό? Μάλιστα. Είναι απολύτως δηλαδή, σαφές, κυρία Υπουργέ. Θέλουμε πολύ να σας ευχαριστήσουμε για την απευθεία σύνδεση με το Υπουργείο. Θα χαρούμε να τα πούμε και από κοντά για να είναι και πιο εύκολη επικοινωνία. Δεν μπορούμε έτσι να μιλάμε τόσο μακριά. Και να δώσουμε και παραδείγματα. Θέλουμε παραδείγματα ακριβώς τι γίνεται, με πώς θα παίρνουν τα επιδόματα, και θέλουμε να το δείξουμε στον κόσμο αυτό. Θα έρθετε εδώ να απαντήσετε στους τηλεθεατές σε ένα-ένα τα ερωτήματα. Να μπορέσουμε να το δείξουμε. Ένα θα κάνεις αυτό, δύο θα κάνεις αυτό, τρία θα κάνεις αυτό. Να το δείξουμε, γιατί ξέρετε. Βέβαια, αν έχετε δύο λεπτά θα σας πω. Μια τελευταία κουβέντα, ωραία, κύριε Υπουργέ. Εγώ μπορώ να σας στείλω όλο το υλικό για να το, για να το δείχνετε στους τηλεθεατές σας. Α, μάλιστα. Αλλά πέρα από αυτό,
Να ξέρετε ότι η εκπομπή σας είναι μέσα στη μέση της μέρας. Αν έρθω στο σταθμό, θα χάσω όλη την μέρα. Εντάξει, και σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Είχαμε συνδεθεί απευθείας με το Υπουργείο Εργασίας. Ο ΟΓΑ άλλαξε και έγινε ο ΠΚΑ. Και ελπίζουμε.